Σε διαβούλευση με στόχο μια στοιχειώδη συναντήληψη με τις τοπικές κοινωνίες και βέβαια τους χρήστες για όλα τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Αιγίου, καλεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, προσκαλώντας στη συζήτηση τις τοπικές ενότητες σε Πάτρα και Γιάλια. Το έργο αναβάθμισης και συντήρησης της παλαιάς εθνικής έρχεται σε πρώτη φάση στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, καθώς ήδη στη σχετική πρόταση για τη δαπάνη κονδυλίου 12,5 εκατομμυρίων ευρώ απάντησε θετικά ο αναπληρωτής υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Στόχος του έργου που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι να αναβαθμιστούν οι οικιστικές περιοχές από τις οποίες διέρχεται η παλαιά εθνική, με προτεραιότητα όμως στην εξάλειψη των κινδύνων σε διάφορα σημεία. Στη σχετική μελέτη που συντάσσεται περιλαμβάνονται η ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα, σήμανση σε όλο το μήκος της οδού, στη θέα ασφαλείας καθώς και πεζοδρόμιο εντός των οικιστικών ζωνών με τον εξοπλισμό τους, όπως παγκάκια, κάδη απορριμμάτων, φυτεύσεις καθώς και άλλα. Στη διάρκεια της κατασκευής της Ολυμπίας Οδού, το ήδη καταπονημένο από τα χρόνια οδόστρωμα στην Παλαιά Εθνική παρουσίασε σημαντικές ζημιές, ενώ η αναβάθμιση του δρόμου απαιτείται για την ύπαρξη ενός αξιόπιστου δικτύου όπου δεν θα υπάρχουν διόδια. Luxaro calo.